και δίδεται η εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Όλες έφυγαν καλά. Για να δούμε, έχει μείνει λίγο πίσω η Blue Moon Rising, δεν βρήκε το κεφάλι, το βρήκε η Magical Path μαζί με The Chaz. Νούμερο 5 Magical Path από μέσα, The Chaz συγκαλπάζουν πίσω τους ακριβώς το νούμερο 10, η Πενίνα που θέλει να πάει με τους πρώτους, ενώ εξωτερικά τους είναι το νούμερο 9, η Τρόικα. Στην δεύτερη γραμμή, στο κάγκελο είναι το νούμερο 7, η November, και απ' έξω έρχεται τώρα και θέλει να ανέβει και το νούμερο 6, η Blue Moon Rising, ενώ έχει μείνει πίσω το νούμερο 8, η Refulgence, μαζί με το νούμερο 2, την Deep Get Diving. Στις δύο τελευταίες θέσεις είναι το νούμερο 4, η Eliana, και το νούμερο 1, η Ελένη. Περάσαμε τα 800, πάμε για τα 600, όπου το νούμερο 5, Magical Path, εξακολουθεί να προηγείται. Έχει ανοιχτεί τέταρτη ρόδα η Blue Moon Rising και πλέον θέλει να συγκαλπάσει μαζί της. 5 και 6... στο Viraj και πριν από την ευθεία. The Chaz ακολουθεί στην τρίτη θέση και μπαίνουμε στην ευθεία, όπου το νούμερο 6, η Blue Moon Rising, με το νούμερο 5, την Magical Path, δίνουν τη μάχη για την νίκη. Έρχεται απ' έξω δυνατά η Πενίνα κατά πρώτο λόγο, αλλά και το νούμερο 8, η Refulgence. Στα τελευταία 200 μέτρα, η Blue Moon Rising θέλει να καθαρίσει την κούρσα. Περνάει μπροστά, φτιάχνει ένα μήκος διαφορά, καθαρίζει την κούρσα. 2-2 για την Blue Moon Rising, η Magical Path στη δεύτερη θέση. Η Πενίνα δίνει μάχη με τη Refulgence. Η Refulgence τελικά θα πάρει την τρίτη θέση μπροστά από την Πενίνα, που είναι τέταρτη. 6-5-8-10. 6-5-8-10. Με την Blue Moon Rising να μην φεύγει καλά, να έχει ατυχίες, αλλά να δείχνει και πολλές δυνάμεις, πολλές αρετές με τον τρόπο που νίκησε. Εδώ βλέπετε το νούμερο 6, την Blue Moon Rising, πώς καθαρίζει στο τέλος. Η Magical Path στη δεύτερη θέση. Και εδώ έχει περάσει η Refulgence. Τερματίζει τρίτη μπροστά από την Πενίνα που είναι τέταρτη. 6, 5, 8, 10, 2, 9, 4, 7, 3 και τα λοιπά. 2-2. Στον τεμπούτο είχε μια πολύ εύκολη νίκη, έδειξε ότι είχε αποθέματα, ότι είχε κι άλλο να δώσει και το απέδειξε σήμερα με τη σημερινή νίκη. Στη σημερινή νίκη ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί παρόλο την ατυχία που είχε στην εκκίνηση και αναγκάστηκε να μείνει πίσω, έδειξε καταλληλότητα και από πίσω που βρέθηκε και Παναγιώτης προοδευτικά ήρθε και έκανε την επίθεσή του και φορά ανταποκρίθηκε και ήταν πάρα πολύ δυνατή και ευχαριστήκαμε πολύ για την κούρσα αυτή. Πράγματι με τον κύριο Κουβαρά τα είπαμε και μας είπε και πώς προοδευτικά ουσιαστικά πήγε στην κούρσα και στο τέλος έκανε την επίθεση που έπρεπε και ήρθε η νίκη, η δεύτερη νίκη, 2-2. Ναι, ναι. Είχα μια ατυχία στο start. Πήγε να δοθεί η κίνηση, εκείνη τη στιγμή το αλογό μου έκανε πίσω, έμεινε, καθυστέρησε. Και μπλέχτηκα λιγάκι με τα άλογα εκεί πέρα. Είναι πολύ καλή φοράδα. Μπόρεσα και την ξεμπλοκάρισα γρήγορα στη διαδρομή. Και έκανα ένα αμπαλάζ από το 800, δηλαδή την άφησα να φύγει, γιατί δεν μπορούσα άλλο να την πιέζω, να ακολουθήσω το ρυθμό των αλόγων που ήταν πιο σιγανός ο ρυθμός από το ρυθμό που ήθελα εγώ. Και όπως είδατε, την ανέβασα προοδευτικά και στο τέλος κέρδισε με όλες αυτές τις ατυχίες που είχε. Στην τελευταία κούρσα ο κύριος Κουβαράς είπε ότι περιμένει να είναι στην άφιξη. Εσείς τι λέτε? Ναι, ελπίζω, γιατί πρώτα απ' όλα είναι οι ατυχίες. Αν δεν έχουμε κάποια ατυχία, το άλογο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι από τις κούρσες, έχει κερδίσει. Νομίζω ότι ο όμιλος αυτός είναι ο ίδιος σχεδόν πάλι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει.